Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνε των στελεχών τη Αντρομοκρατική για τη βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Εργασία. Στην παρούσα φάση αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό, ενώ φαίνεται να κλειδώνει η παρουσία τουλάχιστον δύο ατόμων, χωρί να μπορεί να εξαιρεθεί η παρουσία άλλων ατόμων στα γύρω στενά με το ρολό Βεβαίω, όπω χαρακτηριστικά αναφέρουν αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση, δεν περιμένουν και πολλά από το βιντεοληπτικό υλικό ακριβώ γιατί οι δράστε θα είχαν πάρει τα μέτρα του, ω προ την κάλυψη των χαρακτηριστικών του και απλά αποτυπώνονται σκιέ που δεν του βοηθούσε κάτι. Και αυτό που ίσω έχει μία σημασία είναι η χαρτογράφηση τη διαφυγή του που θα μπορούσε σταδιακά και από τη συνεχιζόμενη έρευνα να του φανερώσει ένα πιθανό κρυσφίγεντο. Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ακόμη αναμένονται απαντήσει από τα δείγματα που ελήφθησαν από το σημείο και σίγουρα θα χρειαστούν ημέρες για τυχόν απαντήσει, καθώ από την έκρηξη τα πάντα εξαϊλώθηκαν. Μοιραία σε αυτέ τι περιπτώσει, δημιουργούνται και κάποια σενάρια εργασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί μήπω πράγματι του οδηγήσουν κάπου. Τα δεδομένα που έχουν είναι το χτύπημα του Δεκεμβρίου έξω από τι εγκαταστάσει των ΜΑΤ στο Γουδί και αυτό το χτύπημα στο Υπουργείο Εργασία από διαφορετικέ όμως οργανώσει. Στη μία περίπτωση, την ευθύνη ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη ένοπλη προελεταριακή δικαιοσύνη και στη δεύτερη περίπτωση η επαναστατική ταξική αυτοάμυνα. Με τα νέα τρομοκρατικά χτυπήματα έχει μοιραία επιστρέψει η ανησυχία για την αναβίωση τη τρομοκρατία στη χώρα. Έμπειροι αξιωματικοί τη Ελλάδα βεβαίω ποτέ δεν θεώρησαν ότι είχαν τελειώσει μαζί τη για πλήθο λόγων και επιβεβαιώνονται από αυτόν τον νέο γύρο χτυπημάτων με υπαρκτό τον φόβο και νέων επιθέσεων. Καθώ ειδικά για την τελευταία περίπτωση υπήρξε ανάληψη ευθύνη μέσω των προειδοποιητικών τηλεφωνημάτων. Δεν έχει όμω ακόμα εμφανιστεί σχετικό κείμενο με τι θέσει των μελών τη οργάνωση, κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει όταν ολοκληρώνεται ένα κύκλο επιθέσεων. Η πεποίθηση ότι υπάρχουν παλίτ τρομοκρατία που έχουν στρατολογήσει και εκπαιδεύσει νέο αίμα από την αστήρευτη πηγή του Αντάρτικου Πόλεων είναι διάχυτη. Πρακτικά δεν συνδέεται τρομοκρατική τι επιθέσει αυτέ μεταξύ του, όμω υπάρχουν κάποια κοινά με το παρελθόν. Η επιλογή του διπλού εκρηκτικού στο γουδί ήταν κάτι που είχαν δει οι αρχέ και από τη δράση τη ομάδα λαϊκών αγωνιστών και από τον μαρσταντικό αγώνα. Όπω και το χτύπημα στο Υπουργείο Εργασία που στο παρελθόν για που να χτυπήσει και η Όλα τον Δεκέμβριο του 2016, όμω η βόμβα τότε εξουδετερώθηκε από πυροτεχνικού των ΤΕΜ. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώσει, μπορεί όμω να δείχνουν και έναν δρόμο, ένα σενάριο εργασία από όσα καλούνται οι αστυνομικοί τη Αντρομοκρατική να δημιουργήσουν για να ακολουθήσουν μια πορεία στι έρευνέ του. Για τη συγκεκριμένη οργάνωση είχαν γίνει τρει συλλήψει στο κουκάκι το 2020, εκ των οποίων οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο θεωρείται πω περισσότερο τέθηκε σε αναστολή η δράση τη συγκεκριμένη οργάνωση παρά ότι εξωτερώθηκε.